Καλησπέρα. Τρίτη χρονιά για το Όμνια, δεύτερη για μένα και πρώτη για αυτή την εκπομπή που θα ασχοληθεί ειδικά με κρατούμενους και φυλακές. Λευτεριά σου ότι είναι στα κελιά, στα όνειρά σου τα νεογέννητα και στα μικρά σου τα παιδιά, μας είπανε η προπαγάνδα πριν. Και είναι άπειρες οι φυλακές που μας κλείνουν ή που κλεινόμαστε οικειοθελώς μόνοι μας. Άπειροι αποκλεισμοί και εγκλεισμοί με την αληθινή και με τη συμβολική έννοια των λέξεων. Και άπειρα τα σχετικά θέματα με τα οποία θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε σε αυτήν την εκπομπή. Και μπορεί και να το κάνουμε, όμως. Ας βάλουμε στην αρχή κάποιες προτεραιότητες για να ξέρετε κι εσείς περί τίνος πρόκειται, αφού θα χρειαστούμε και τη δικιά σας βοήθεια στη συνέχεια. Λοιπόν, η εκπομπή θα κινηθεί σε τρεις άξονες, οι οποίοι είναι ειδήσεις, αφιερώματα και έρευνα και συνεντεύξεις. Και θέλουμε τη βοήθειά σας και για τους τρεις άξονες, ειδικά όμως στο κομμάτι της έρευνας, που θα πει πως είμαστε εδώ για να δώσουμε φωνή σε αυτούς που βρίσκονται έγκλειστοι στα χέρια του κράτους και δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτό που θα θέλουν να μεταφέρουν. Ασχοληθούμε με πολιτικούς κρατούμενους, αλλά και με ποινικούς, τον οποίο καταπαντούν τα δικαιώματά τους στις φυλακές. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε άτομα, αλλά και σε συλλογικότητες που ζητάνε ένα βήμα για να ανακοινώσουν, να ενημερώσουν ή και να συμπαρουσιάσουν μαζί μας ό,τι έχει σχέση με φυλακές, κρατούμενους και εγκλεισμούς. Επικοινωνείτε μαζί μας, αν θέλετε, μέσω της ομάδας στο Όμνια, με τίτλο «Ημερολόγια κρατουμένων». Και εκεί θα βρείτε και το προσωπικό μου mail. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα αφιέρωμα σήμερα στον Χέρμαν Γουάλας, τον Μαύρο Πάνθυρα από την ομάδα Angola 3, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτώβρη. Και θα μιλήσουμε για τη ζωή του, η οποία το μεγαλύτερο μέρος ζωής του ήταν στις φυλακές της Αγκόλα, και για τα όνειρά του. Θα δούμε με ποιο τρόπο και ας δούμε ένα βίντεο που θα ακούσουμε και τη φωνή του. I had a dream where I got to the front gate and there's a whole lot of people out there. And you ain't gonna believe this, but I was dancing my way out there. I was doing the jitterbug. I was doing all kind of crazy, stupid ass shit, you know? And people was just laughing and clapping and shit, you know, until I walked out that gate. And I remember that dream and I turned around, you know, and I looked and there all the brothers was in the window waiting and doing a fifth sign, you know. It's rough, man. It really is. It's so real, you know. I can feel it even now, you know, talking about that. Ακούσαμε τον Χέρμαν Γουάλας να περιγράφει ένα από τα όνειρά του. Θα δούμε στη συνέχεια τι ήταν αυτό το βίντεο. Ο Χέρμαν Γουάλας, λοιπόν, ήταν το τέταρτο από 8 παιδιά. Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη τον Οκτώβριο του 1941. Η μητέρα του, η Έντνα, δούλευε στις φυλακές Orleans Paris Prisons. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή, όπου έμεινε στην απομόνωση για πάνω από 41 χρόνια, με μικρά διαλύματα. Και πέθανε, όπως είπαμε, τρεις μέρες αφού αποφυλακίστηκε στις 4 Οκτωβρίου του 2013. Τρεις μέρες πριν πεθάνει από καρκίνο του ύπατος, μάλιστα. Η Διεθνής Αμνηστία έχει οργανώσει μια εκστρατεία για την άμεση απελευθέρωση του συντρόφου του Χέρμαν Γουάλας, Άλμπερτ Γουντφόξ, με το σύνθημα «Ο Χέρμαν πέθανε ελεύθερος, ας βοηθήσουμε τουλάχιστον να ζήσει ο Άλμπερτ ως ελεύθερος άνθρωπος».
Εδώ τους βλέπουμε και τους δυο μαζί στη φωτογραφία. Ο Χέρμαν Γουάλας, ο Άλμπερτ Γουτφόξ και ο Ρόμπερτ Κίνγκ έγιναν γνωστοί ως οι τρεις της Αγγόλα, της φυλακής Αγγόλα. Παρέμειναν στο απάνθρωπο καθεστώς απομόνωσης επί δεκαετίες. Τελικά το 2001 ο Κίνγκ, ο τρίτος, ο Ρόμπερτ Κίνγκ, κερδίζοντας άλλη μια έφεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά από 31 χρόνια στη φυλακή, εκ των οποίων τα 29 στην απομόνωση. Το καλοκαίρι του 1971, ο Γουάλας και ο Γουτφόξ μεταφέρθηκαν στη φυλακή Αγγόλα, που είχε πάρει το όνομά της από την καταγωγή των σκλάβων που δούλευαν στις φυτείες της περιοχής όπου χτίστηκε φυλακή. Ήταν μια έκταση 18.000 στρεμάτων. Θεωρούνταν τότε από τις πιο βίαιες φυλακές, ενώ οι άνοπλοι δεσμοφύλακες κατηγορούνταν για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση των κρατουμένων. Εκεί οι Γουάλας και Γουτφόξ, μαζί με άλλους δύο κρατούμενους, τους Ρόναλντ Έισουορθ και Τζέραλντ Μπράιντ, σύστησαν τμήμα των Μαύρων Πανθύρων στην Αγγόλα, μετά από άδεια από το κεντρικό γραφείο των Πανθύρων στο Όκλαντ. Διοργάνωναν μαθήματα πολιτικής ιδεολογίας, τάσεις εργασίας, απεργίες πείνας των κρατουμένων, κατακέρδοντας τις αδικίες και αγωνιζόμενοι ενάντια στις σεξουαλικές κακοποίησεις, μπήκανε βέβαια στο στόχαστρο των διοικούντων. Να δούμε λίγο ένα βίντεο, να πάρουμε μια ιδέα από αυτές τις φυλακές. Όπως είναι σήμερα όμως, δεν έχουμε εικόνα από τότε. Είναι ένα ενδιαφέρον βίντεο, μέσα στο οποίο θα δούμε μια κηδεία ενός κρατουμένου και μια απελευθέρωση. Δεν έχει υπότιτλους, αλλά θα καταλάβουμε. Out of Angola prison. Rarely is one granted parole or probation. The prison is simply too big to escape. Most just get old and die. 1 month after we first filmed at Camp J, Billy McCoy, age 63, had a heart attack. I have always been on track. I will maintain my mental stability when I need and 6 feet in the ground. One day later, he died. No one came to claim his body. Though no family could be contacted, Billy McCoy was buried at Point Lookout in the prison cemetery by volunteers of the Point Lookout Project, who solely understand that in doing so, friends and volunteers may be doing the same for them one day. Is there anybody else that would like to? I would just like to say that y'all need to really let this be an example to your own life, because his life is here and his life is now gone on to be with the Father. And so let this be testimony to the rest of you in his memory that we conduct ourselves as we should, and we conduct ourselves as moral people, and that we perpetuate that throughout this whole community, and just let not him die in vain. Earth to earth, ashes to ashes, and dust to dust. No longer bound, no more chains holding me. While one man is buried, another man gets a second chance. Rick, how you doing? How you doing? Are you happy today? I'm the happiest man in prison today. All right, Ricky. You spent your life now in Angola. I'm thinking of sending you out. What do you think? Right now? Right now. Right now. What do you think about all this? Oh, man, it's great, man. I've been waiting for this a long time. 24 years. Long time, Warren. How it feel to be innocent in here? Well, you can't think about it, Warren. How you do when you know, when you know you're innocent, and you should think about it, it'll kind of mess with you a little bit. So all you do is just try to work on getting out. Ricky Johnson was cleared of rape based on DNA evidence. He was serving a life sentence. The transfer is in my office. That's why I come back here to tell you
So congratulations. You got 24 years here with us that you didn't need to have, but, you know, you're going through it. Congratulations. Thank you. Before stepping into the free world, Ricky says goodbye to his brother, Frederick. He is serving a life sentence for murder. I ain't got no pictures. I told you I was born, bro. Yeah, you too. I had a dream, man. Yeah, it went on, man. About 2 days ago. I had a dream about 2 days ago. What was the dream like? What was in the dream? You know, I had a dream that it went on. A dream that, somebody told me, man, your brother's gone, man. You ain't think I gonna sneak out here on you, huh? Yeah. You thought I gonna sneak out here? Yeah, I thought you were gone. Man, you thought know I wasn't gonna leave him, but I seen you, my little brother. I love you, man. See you go, man. Glad to see you go, man. No, I ain't. I might be going out of prison, but I ain't going out tonight. I don't think I'm going out tonight. Okay? Yeah. All right. All right. Take care of yourself, man. I'll take care, man. All right, then, man. All right. I'll take care of you, boy. We're going to interrupt this service for one moment. This DJ Donald Ray, the Spin Doctor, kicking it from the station that kicks behind the bricks, the only incarceration station in the nation. We got somebody here want to just say hello to everybody, and actually he want to say goodbye. Amen. Rick, how long you been here? I've been here 24 years. I've been here since 1984. Been locked up 27 years. Rick, you've been saying that all the while that you was innocent, huh? Yeah, I said that from the first day. They tried to get me to say I was guilty and give me 10 years, but I couldn't lie. I couldn't say I did something I didn't do. It was a nice staying here with y'all, which I didn't really want. Amen. But I got to depart. I'm going on out of here. I got cut loose today. DNA cut me loose. And I just want to say goodbye to the inmate population. Everybody down the wall, everybody at Camp L, Camp D, Camp C. They want y'all to know, keep your head up, don't lose hope, and one day it'll be you walking out this gate. Don't worry about it. Μερικές εικόνες ήταν από τις φυλακές Αγκόλα, όχι βέβαια πώς ήταν τότε. Έτσι για να δούμε λίγο και να νιώσουμε κάποια συναισθήματα από αυτούς τους ανθρώπους εκεί, την απελευθέρωση, το θάνατο. Λοιπόν, τι έγινε τότε. Το 1972 ο Γουάλας, που υπηρετούσε τότε ποινή 25 χρόνων για ληστεία τράπεζας, κατηγορήθηκε μαζί με τον Άλμπερτ Γουτφόξ για το μαχαίρωμα μέχρι θανάτου του δεσμοφύλακα Μπρεντ Μίλλερ. Για πολλούς λόγους, τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους ήταν αδύναμα. Δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα στον τόπο που ο Μίλλερ σκοτώθηκε. Καμιά χειροπιαστή απόδειξη δεν του συνέδεε με το έγκλημα. Η καταδίκη τους στηρίχτηκε σε αμφισβητούμενες καταθέσεις συγκρατουμένων τους, ένας εκ των οποίων ανακάλεσε μετά. Ενώ ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας αποδείχτηκε ότι είχε δωροδοκηθεί. Στοιχεία DNA που θα μπορούσαν να αποδείξουν την αθωότητά τους χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Ακόμα και η χείρα του Μίλλερ, η Τίνι Βέρετ, είπε ότι είχε αμφιβολίες σχετικά με την υπόθεση εναντίον τους και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχουν δίκαιη μεταχείριση. «Αν δεν το έχουν κάνει, θεωρώ πως πρέπει να απελευθερωθούν», είπε στο NBC το Μάρτιο του 2008. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν από τις κανονικές φυλακές στην απομόνωση μετά τη δολοφονία του Μίλλερ. Παρέμειναν σε απομόνωση ως ότου το πρώην μέλος των Πανθήρων Μάλικ Ραχίμ και ένας νεαρός φοιτητής της νομικής, ο Σκοτ Φλέμιγκ, το 1997, ανακάλυψαν ότι αυτοί οι άντρες ήταν ακόμα κλειδωμένοι, τους είχαν ξεχάσει εκεί. Άρχισαν τότε να ερευνούν την υπόθεση, αμφισβητώντας τα γεγονότα των αρχικών ερευνών στη φυλακή, και γύροντας ερωτήματα σχετικά με τις αρχικές δίκες. Μετά από ένα χρόνο, ο τρίτος των Αγκόλα 3, ο Ρόμπερτ Κίνγκ, οδηγήθηκε και αυτός στην απομόνωση για τη δολοφονία ενός συγκρατουμένου του.
Και οι τρεις κρατήθηκαν σε κελιά από απομόνωσης διαστάσεων 2x3. Ο Ρόμπερτ Κίνγκ αποφυλακίστηκε το 2001, μετά από 29 χρόνια στην απομόνωση, όταν η πρώτη καταδίκη του ανατράπηκε και ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του στη διάπραξη του φόνου. Ομολόγησε βέβαια, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Το Μάρτιο του 2008, οι Woodfox και ο Wallace, μετά από 36 χρόνια, μεταφέρθηκαν από την απομόνωση σε ένα μεγάλο κοιτώνα ασφαλείας. Η δίκη για τη δολοφονία του Μίλλερ έγινε σε ένα τοπικό δικαστήριο με ενόρκους όλους λευκούς από μια τοπική κοινωνία με στενούς δεσμούς με τη φυλακή. Οι Wallace και Woodfox καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη, χωρίς δυνατότητα αναστολής και μεταφέρθηκαν σε πτέρυγα απομόνωσης. Ο Ρίντο, ένας εκδότης ενός περιοδικού για τις φυλακές που ονομάζεται Angolit, έκανε κάποια έρευνα για το πόσο είχε μείνει στην απομόνωση ο Wallace. Ανακάλυψε ότι ο Wallace είχε απομονωθεί για περισσότερο από 15 χρόνια τότε. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Wallace και τα άλλα άτομα ήταν βασικά άγνωστα στον κόσμο. Τους είχαν πάρει στην απομόνωση δηλαδή και τους είχαν ξεχάσει εκεί πέρα. Και αν δεν ψάχανε κάποιοι άνθρωποι, δεν πρόκειται να τους βρίσκανε. Ο φίλος του Wallace, ο Woodfox, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στην απομόνωση, ήταν αυτός που βοήθησε τον Wallace να καταπολεμήσει τη μοναξιά. Του έλεγε πάντα, θυμίσου το σύνθημά μας, πάντα πολύ μακριά, αλλά ποτέ χώρια. Ο Albert Woodfox έκανε 2 ακροάσεις, μία τον Νοέμβριο του 8 και μία το Μάιο του 10, που είχαν ως αποτέλεσμα να ανατραπεί η καταδίκη του και να του χορηγηθεί πλήρης habeas corpus, δηλαδή. Είναι ένα νομικό δικαίωμα που διασφαλίζει ότι ένας κατηγορούμενος μπορεί να απελευθερωθεί από μια παράνομη κράτηση, δηλαδή μια κράτηση που δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία. Και οι 2 προσφυγές ανατράπηκαν. Αμέσως μετά την πρώτη ακρόαση, οι 2 άντρες μεταφέρθηκαν από το κοιτώνα και τοποθετήθηκαν ξανά στην απομόνωση. Το 2009, ο Wallace μαζί με μια ομάδα 15 κρατουμένων από την Αγγόλα μεταφέρθηκε στο σοφρονιστικό κέντρο Elian Hunt, όπου μια κλειστή μονάδα κελιών απομόνωσης μόλις είχε δημιουργηθεί. Υπάρχουν πολλοί ισχυροί αντίπαλοι, εκτός, υπάρχει βέβαια και ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης για την απελευθέρωση τώρα πια μόνο του Walford. Αλλά υπάρχουν και πολύ ισχυροί αντίπαλοι στην απελευθέρωση, όπως είναι ο εισαγγελέας της Λουιζιάνας, ο στρατηγός James Caldwell, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην απελευθέρωση των 2 ανδρών με κάθε κύτταρο της ύπαρξής του και ότι ποτέ δεν έχουν μπει στην απομόνωση, ότι είναι ψέμα αυτό, απλά έχουν μπει σε κάποιες προστατευτικές μονάδες κελιών, γνωστές ως CCR, δηλαδή από το Closed Care Restricted. Ο Διευθυντής των Φυλακών της Αγγόλα, ο οποίος προωθούσε ένα χριστιανικό τύπου μήνυμα για να αλλάξει τους κρατούμενους, είχε προτείνει πάνω από μια φορά, όπως είπε ο ίδιος, ότι οι Woodfox και οι Wallace πρέπει να παραμείνουν στην απομόνωση επειδή διαδίδουν τη φιλοσοφία των μαύρων πανθύρων. Και ουσιαστικά αυτό ήταν και ο λόγος που ήταν στην απομόνωση, οι ιδέες τους. Έχουν γίνει 2 ντοκιμαντέρ για τους Angola 3, όπως είναι το In the Land of the Free, στη χώρα της ελευθερίας δηλαδή, του Valtin Jean. Και ένα άλλο ντοκιμαντέρ, μια ταινία για το σπίτι που είχε ονειρευτεί να χτίσει ο Χέρμαν Γουάλας και θα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Υπάρχει επίσης ένα τραγούδι, την παραγωγή του οποίου έκανε ο Dave Stewart των Eurythmics, ως διαμαρτυρία για την φυλάκιση των Angola 3 στην απομόνωση, στο οποίο εμφανίζονται αρκετοί τραγουδιστές. Ας το ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
As he went through Angola fields, he saw a solitary cell. The devil was pleased, for it gave him a hint for improving his prisons in hell. It was the year 1971 when the Black Panther movement begun in Angola, Louisiana. Wood Fox and Wallace were the organizing soldiers trying to protect themselves and others from the corruption and degradation that is most time covered by the prison wardens in a segregated situation. Trying to mend bridges is a difficult one when the privilege is given to the whites. Blacks in solitary confinement are trying to fight for some rights. Constant struggles day and night when the evidence is planted after the match strike. Life keeps moving on. Are we waiting for pain? Will anything change? Life keeps rolling on. Are we waiting for pain? No, I believe it will change. Diversion, confusion, creating the illusion that what is not. It's like being stuck. Back on the farm, life is tough. It's getting caught between a hard place and a rock. Here is a place where survival of fittest is faced. Here is a place that operates as they did in the slave days. The bat breaking labor from dawn till dusk day. There's certainly some crazy ways. Inmates lie and they steal and they wheel and they deal. And I don't think they feel like in the case of King, who was duct taped and shackled up in a court of law by a judge. No one showed him some love. Is there no justice in the minds of the prosecutions? Is there no justice in the minds of the jury's and judge? Is justice truly blind or is color defined? They say that we ended those times. Is there no justice in the minds of the prosecutions? Is there no justice in the minds of the jury's and judge? Is justice truly blind or is color defined? They say that we ended those times. Every morning I rise and face the firing squad. Every morning there's one who holds his fire. His dilemma is my system of belief. They fire rounds, but I'm seldom in their circle. A quiet mind is labeled sound and colored purple. My little boy has not yet learned the color within lines. His jumbled diction not yet learned our contradiction. We speak of art with flaming passion, then you work void of compassion and wonder why reality is bleeding fiction. Πάμε τώρα να δούμε το σπίτι του Χέρμαν Γουάλας. Είναι μια άλλη πλευρά του, αυτού του ανθρώπου, που κατάφερε να τη βγάλει προς τα έξω μια νεαρή καλλιτέχνητα από τη Νέα Υόρκη, η Τζάκι Σάμελ, η οποία έγραφε γράμματα, έγραφε επιστολές στον Χέρμαν Γουάλας και σε κάποια από τις επιστολές του κάνει μια ερώτηση. Πώς θα ήταν το σπίτι που ονειρευόταν ένας άνθρωπος που έχει περάσει 40,
41 χρόνια μέσα στη φυλακή. Τότε ήταν 41, ήταν 30 όταν του έκανα την ερώτηση, βέβαια. Αυτό λοιπόν, μέσα από όλο αυτό δημιουργήθηκε ένα εγχείρημα, μία έκθεση, δημιουργήθηκαν έργα τέχνης, δημιουργήθηκε και μία ταινία. Το οποίο όλο αυτό είναι το πορτρέτο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος δεν εγκαταλείπει τον αγώνα και αναπόφευκτα είναι και μία κριτική όλου του δικαστικού αμερικανικού συστήματος, που τον έχει περιορίσει εδώ και δεκαετίες στην απομόνωση. Μια κατάσταση που αποτελεί βασανιστήριο. Η ταινία είναι πολύ περισσότερο από απλώς την συνεργασία της καλλιτέχνητας με τον Χέρμαν Γουάλας, διότι έφερε χιλιάδες Αμερικανούς, πρόσωπο με πρόσωπο. Βλέπουμε τις επιστολές που έστελνε ο Γουάλας στη Τζάκι Σάμελ, και στο κέντρο έχει ζωγραφίσει το κελί του. Προσπαθούσε να περιγράψει πώς ήταν το κελί του. Έφερε λοιπόν πρόσωπο με πρόσωπο χιλιάδες ανθρώπους με την ζωή των κρατουμένων μέσα στις φυλακές, ειδικά μέσα στην απομόνωση. Το αρχικό ερώτημα που έκανε η Τζάκη στον Γουάλας οδήγησε σε εκατοντάδες επιστολές και τηλεφωνήματα ανάμεσα σε εκείνη και τον Γουάλας. Η πρώτη έκθεση, που ονομάστηκε «Το σπίτι που έκτισε ο Χέρμαν», έγινε στη Γερμανία το 2006. Βλέπουμε μια ζωγραφιά αυτού του. Στην έκθεση αυτή υπήρχε ένα ξύλινο μοντέλο του κελιού του Γουάλας. Αυτό είναι το σπίτι, όπως το φτιάξανε σε μακέτα, όπως το ζήτησε ο ίδιος να γίνει. Υπήρχε λοιπόν ένα ξύλινο μοντέλο του κελιού του Γουάλας, στο οποίο οι επισκέπτες, ένα κανονικό κελί φτιάξανε δηλαδή, στο οποίο μπορούσαν να μπαίνουν μέσα οι επισκέπτες της γκαλερί, να κάτσουν, και επίσης λεπτομερή σχέδια από το σπίτι των ονείρων του, όπως είπαμε. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως ένα διαδραστικό έργο τέχνης. Το κελί ανακατασκευάστηκε. Οι επιστολές που αντάλλαξαν με την Τζάκη ήταν κρεμασμένες στους τοίχους της έκθεσης και η περιγραφή του σπιτιού έπαιζε μέσα στο χώρο, μέσα σε μια οθόνη τηλεόρασης, με τον Χέρμαν να μιλάει για τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτού του σπιτιού. Τον Ιούλιο του 2013 γυρίστηκε ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε. Όταν παρουσιάστηκε η έκθεση στο Λονδίνο το 2008, ο Ρόμπερτ Κίνγκ, ο τρίτος των Αγγόλα που είχε απελευθερωθεί, ρώτησε την Τζάκη αν είχε φανταστεί ποτέ ότι αυτή η επικοινωνία που είχε με τον Γουάλας θα οδηγούσε σε μια τέτοια διάσημη έκθεση τέχνης, που θα είχε τέτοια επιτυχία. Καθόλου, είπε εκείνη, ήταν απλά ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μένα και τον Χέρμαν. Ήταν ο τρόπος μου να βγάλω τον Χέρμαν από τη φυλακή, από την Αγγόλα. Παρουσιάζοντας την έκθεση, είπε: «Δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι πλούσια, ούτε ισχυρή, αλλά είμαι καλλιτέχνης. Και ξέρω ότι ο μόνος τρόπος που υπήρχε για να βγάλω τον Χέρμαν από τη φυλακή ήταν να τον κάνω να ονειρευτεί». Όμως η έκθεση ήταν μόνο το πρώτο βήμα σε ένα απρόβλεπτο, γεμάτο έμπνευση και άγχος ταξίδι που κράτησε 12 χρόνια και άλλαξε τη ζωή του Χέρμαν και της Τζάκη. Σε όλη την ταινία ακούμε τον ήχο από τα τηλεφωνήματα μεταξύ του Γουόλας και της Σάμελ. Μια εντυπωσιακή καταγραφή της προσαρμοστικότητας ενός κρατουμένου μετά από δεκαετίες μοναξιάς και της αποφασιστικότητας μιας νεαρής καλλιτέχνηδας που θέλει να μεταφέρει την ιστορία ενός ανθρώπου κλεισμένου στην απομόνωση. Αυτή είναι η Τζάκη. Ο Γουόλας βρίσκει μια φίλη και μια ελπίδα, που εκφράζεται μέσα από την εφάνταστη εμπλοκή του μέσα στο σπίτι των ονείρων του. Τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή όταν ο Γουάλας ζητάει από τη Σάμελ να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.
Δηλαδή να χτίσει πραγματικά αυτό το σπίτι. Με βάση τους ελάχιστους πόρους που είχε, η Σάμελ αφήνει τη ζωή της στη Νέα Υόρκη για να μετακομίσει στη Νέα Ορλεάνη, όπου αρχίζει να ψάχνει για γη και να προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του Γουάλας, να χτίσει αυτό το σπίτι δηλαδή. Η ελπίδα είναι ότι θα χρησιμεύσει αυτό το σπίτι ως το σπίτι του Γουάλας, όμως αν δεν απελευθερωνόταν θα χρησιμοποιόταν ως κέντρο για νέους με προβλήματα. Στη Νέα Ορλεάνη λοιπόν, η Σάμελ βρίσκει μια νέα ζωή και μια απρόσμενη αίσθηση της κοινότητας. Ζει κοντά στην αδελφή του Γουάλας, τη Βίκη, η οποία υποστήριξε ακούραστα τις προσπάθειες του αδελφού της να απελευθερωθεί. Το σπίτι ήταν πολύ δύσκολο να χτιστεί, δεν υπήρχαν οικονομικοί πόροι και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Χέρμαν Γουάλας είπε, «Αυτό το σπίτι με βοήθησε να διατηρήσω αυτή την ελάχιστη λογική, να διατηρήσω την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά μου. Δεν έχει σημασία αν θα ζήσω σε αυτό το σπίτι. Αυτό που το σπίτι συμβολίζει έχει σημασία». Το 2012 ξεκινάει η ταινία «Το σπίτι του Χέρμαν», στην οποία παρουσιάζεται όλο αυτό το εγχείρημα, όλη αυτή η προσπάθεια, αλλά και όλη η επικοινωνία που είχε ο Χέρμαν με την Τζάκη. Ας πάρουμε μια ιδέα από το τρέιλερ της ταινίας. I can only make about 4 steps forward before I touch the door. I'm in a cell for 23 hours a day. I'm used to it, and that's one of the bad things about it. I'm not a lawyer, and I'm not rich, and I'm not powerful, but I'm an artist, and I knew that the only way I could get him out of prison was to get him to dream. What kind of house do a man is out there dream about? I don't dream about no house. And he's like, oh, the kitchen looks really great. I wanted it yellow, which is like totally 70s. He's been in solitary since 1972. In the front of the house, I have 3 squares of gardens. I would like for guests to be able to smile and walk through flowers all year long. Jackie, this the one for the 30 years? Yeah, Mr. Hughes, this is the one he's in now. The majority of my life has been in a cell, in a cage. The majority of my life. Solitary confinement is solitary confinement. Yes and no. Mm-hmm. Some people deserve it and some don't. This guy's been in prison 3 times my life. How can I be like this dude here where he's just at peace? I need help. I'm doing this by myself, Herman. I need help. I know. Love. This is a struggle, kiddo. All right? I hear you. It was never my hope that he would have to rely on his house to get out of Angola. Whether if I live in a house or not, it makes no difference. It is the symbol of what this house is all about. Αυτό ήταν το τρέιλερ αυτής της ταινίας. Δεν ξέρω που υπάρχει αυτή η ταινία. Πραγματικά εγώ θα το ψάξω. Ακούσαμε τα τηλεφωνήματα που είχε με τη Τζάκη, είδαμε τα σχέδια που έχει κάνει, το κελί που φτιάξανε, το σπίτι, τη μακέτα όλη αυτή που την έχει περιγράψει ο ίδιος ο Γουάλας με τους 5 κήπους μπροστά για να περνάνε οι κρατούμενοι, οι επισκέπτες και να χαίρονται. Ο Γουάλας δεν είναι η μοναδική περίπτωση κρατουμένου, βεβαίως. Στην απομόνωση, στις φυλακές των ΗΠΑ κρατούνται περισσότερο από 81.000 κρατούμενοι. Όπως δήλωσε ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Ντούρμπιν,
κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Ιούνιο του 2012 σχετικά με το θέμα. Μερικοί κρατούμενοι βρίσκονται σε απομόνωση επειδή έχουν επιτεθεί ή σκοτώσει άλλους κρατούμενους ή φύλακες. Άλλοι οδηγούνται εκεί επειδή θεωρούνται μέλη συμμορίας και υποτίθεται ότι είναι επικίνδυνοι. Οι κρατούμενοι κρατούνται στην απομόνωση κατά μέσο όρο 23 ώρες την ημέρα, σύμφωνα με τον Greg Haney, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, ο οποίος κατέθεσε στην ακρόαση του Ιουνίου του 2012. Κρατούμενοι για χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις, εδώ και δεκαετίες, δεν έχουν αγγίξει ένα άλλο ανθρώπινο «ον» με αγάπη, όπως είπε. Η κενότητα και η αδράνεια διαποτίζουν τους απομονωμένους κρατούμενους πλήρως. Ορισμένοι κρατούμενοι στην απομόνωση αυτοκτονούν, άλλοι αυτοτραυματίζονται. Ένας άνδρας στο Νέο Μεξικό, δήλωσε ο Χάνη, χρησιμοποίησε μια αυτοσχέδια βελόνα και κλωστή από τη μαξιλαροθήκη του για να ράψει και να κλείσει το στόμα του εντελώς. Το περασμένο καλοκαίρι, 30.000 κρατούμενοι της Καλιφόρνια ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν κατά της απομόνωσης. Οι κρατικοί νομοθέτες δήλωσαν ότι θα εξετάσουν το ζήτημα και η απεργία ακυρώθηκε. Το ζήτημα είναι τεράστιο βέβαια και είναι ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν μέσα στα πλαίσια της εκπομπής. Ας μην αναφερθούμε και στον Γκουαντάναμο, ας είναι το θέμα μιας άλλης εκπομπής αυτό. Θα ήθελα να διαβάσω την τελευταία επιστολή που έγραψε ο Χέρμαν Γουάλας, λίγο πριν πεθάνει, από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου βρισκόταν. Το βλέπουμε εδώ με τη υψωμένη τη γροθιά πάντα. Γράφει λοιπόν, «Το Σάββατο, 31 Αυγούστου, μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Πληροφορήθηκα ότι οι χημειοθεραπείες είχαν αποτύχει και έκαναν τα πράγματα χειρότερα. Έτσι όλες τις θεραπείες τελείωσαν. Οι ογκολόγοι με ενημέρωσαν ότι τίποτα παραπάνω δεν μπορούν να κάνουν για μένα ιατρικά. Μου σύστησαν να παραμείνω στο νοσοκομείο για να είναι οι υπόλοιπες μέρες της ζωής μου όσο πιο άνετα γίνεται. Μου είπαν ότι έχω ακόμα 2 μήνες για να ζήσω. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι είμαι ένας αθώος άνθρωπος, καθώς και ότι ο Albert Woodfox είναι αθώος. Είμαστε μόνο 2 από χιλιάδες άδικα φυλακισμένους που κρατούνται σε αιχμαλωσία στα αμερικανικά γκουλάγ. Θρυνούμε για την οικογένεια του Brent Miller και των πολλών άλλων θυμάτων δολοφονίας. Είναι ο δεσμοφύλακας που είχε σκοτωθεί τότε και τους κατηγόρησαν άδικα. Που ποτέ δεν είναι σε θέση να βρουν δικαίωση για την απώλεια των χαμένων τους προσώπων λόγω του άδικου συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα. Ελάχιστοι μόνο κρατούμενοι παγκοσμίως έχουν μείνει τόσα πολλά χρόνια σε σκληρή απομόνωση όσο έχω μείνει εγώ και ο Albert. Το κράτος μπορεί να έκλεψε τη ζωή μου, αλλά το πνεύμα μου θα συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με τον Albert και τους πολλούς συντρόφους που βρέθηκαν στον ίδιο δρόμο μαζί μας, εδώ, μέσα στην κοιλιά του κτίνους. Το 1970 πήρα όρκο να αφιερώσω τη ζωή μου ως υπηρέτης του λαού και παρόλο που τώρα έχω πέσει, παραμένω στη διάθεσή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, αγαπημένοι υποστηρικτές μου, που είσαστε μαζί μου μέχρι το τέλος. Εδώ κλείνει αυτό το μικρό αφιέρωμα και θα σας καληνυχτήσουμε πάλι με το όνειρο του Χέρμαν Γουόλας, το όνειρο που έβλεπε ότι είναι ελεύθερος, αυτό που είδαμε στην αρχή, και να πω ξανά ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα βήμα για οποιασδήποτε ειδήσεις ή οποιαδήποτε πληροφορία έχει να κάνει με κρατούμενους, φυλακές. Μπορείτε να μας γράφετε στην ομάδα της κοινότητας στο Όμνια και στο προσωπικό μου mail. Ας δούμε το βίντεο και καληνύχτα. I've had a dream where I got to the front gate and there's a whole lot of people out there. And
you ain't gonna believe this, but I was dancing my way out. I was doing the jitterbug. I was doing all kind of crazy, stupid ass shit, you know. And people was just laughing and clapping and shit, you know, until I walked out that gate. And I remember that dream, and I turned around, you know, and I looked, and there all the brothers was in the window waving and throwing a fist sign, you know. It's rough, man. It really is. It's so real, you know. I can feel it even now, you know, talking about that. Thank you.